Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Το κοκτέιλ των ιώσεων που προσβάλλουν τα παιδιά, COVID, γρήπη, αναπνευστική ιή, έχει δημιουργήσει το αδιαχώρητο στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας που βρίσκονται στην Αττική. Πρέπει να πούμε όμως ότι εδώ, ότι σε αυτά τα νοσοκομεία μεταφέρονται παιδιά από όλη τη χώρα. Ακριβώς. Και νοσηλεύονται εκεί επειδή ακριβώς είναι τα πιο οργανωμένα παιδιατρικά νοσοκομεία. Και καλά νοσοκομεία. Λοιπόν, να μην το ξεχνάμε, γιατί πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί είναι πολύ καλά και τα δύο νοσοκομεία παιδών που έχουμε. Είναι λίγα, αποτέλεσμα αλλά είναι, τουλάχιστον είναι καλά. Να έχουμε πολύ ωραίες αναμονές στα επίγοντα, 4, 5 και περισσότερες ώρες για εξέταση, και οι νοσηλίες να τελειώνουν τα διαθέσιμα κρεβάτια, να μπαίνουν ράτζα, τα οποία ευτυχώς είναι μόνο για λίγες ώρες. Την επόμενη μέρα, στο τέλος της εφημερίας, με τα πρώτα εξιτήρια, τα παιδιά μπαίνουν σε θαλάμους. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής. Αν θέλουμε να μην υπάρχουν αναμονές στα παιδιατρικά νοσοκομεία, πρέπει να βελτιώσουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, που τα Σαββατοκύριακα, αργίες, νύχτες, τραβάει ρολά, δεν υπάρχει, και θα πρέπει να ενισχύσουμε με προσωπικό τα παιδιατρικά νοσοκομεία. Μάλιστα. Και αν δεν θέλουμε, κύριε Βαγγελάτου, να βλέπουμε ράντζα, θα πρέπει να ενισχύσουμε τα περιφερειακά παιδιατρικά τμήματα των νοσοκομείων. Που λέτε, το κάθε φορά που χτυπάει ένα παιδί, να κάνουμε και περισσότερο, που έχει πρόβλημα υγείας, θυμίζω όλα τα πρόσφατα περιστατικά, το πόσο ανάγκη το νιώθουμε, το ξέρουμε όλοι μας. Κύριε Πρόεδρε, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Όπως και τις ΜΕΘ, όπως και για τις ΜΕΘ παιδών που έχουμε πολλές στην Αττική, πολύ λίγες στην περιφέρεια, και τα παιδιά μεταφέρονται από την περιφέρεια σε μεγάλες αποστάσεις, από μεγάλες αποστάσεις στην Αττική. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω πάντως, βλέποντας μία ακόμα φορά αυτές τις φωτογραφίες, ότι τα τηλεφωνήματα αγανάκτησης που παίρνουμε από εσάς, που πηγαίνετε τα παιδιά σας στα παιδιατρικά νοσοκομεία και περιμένετε ώρες στα εξωτερικά ιατρεία, είναι πραγματικά γεμάτα αγανάκτηση. Και έχετε δίκιο. Γιατί είναι το παιδί άρρωστο, μικρότερο ή μεγαλύτερο, νιώθεις την ανάγκη να το πας σε ένα νοσοκομείο να βοηθηθεί. Τρελαινόμαστε όλοι, γιατί ακούμε και για τα παιδιά, τις ιώσεις. Το παιδί πρόσφατα ήταν που πέθανε. Όταν καθυστέρησε ίσως λίγο η μεταφορά του στο νοσοκομείο ή κάτι άλλο συνέβη, δεν το ξέρω, αλλά βλέπεις το παιδί. Έχει πυρετόλες, εντάξει, θα το πάω στο γιατρό. Στο γιατρό πρώτα, όχι στο νοσοκομείο. Αλλά αισθάνεσαι την ανάγκη να το πας και στο νοσοκομείο. Εκεί μιλάμε για 3, 4, 5 ώρες σε κάθε εφημερία. Αγανάκτηση πραγματική.